κύριε Κυρίτση, έρχονται οι εκλογές και εμείς σαν άνθρωποι του Ηρακλείου ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει ερασιτέχνης, δεν υπάρχει αφημί, ο σύλλογος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι μπορείτε να πείτε στον κόσμο του Ηρακλείου για αυτό το θέμα? Τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Να πούμε ότι δεν εμφανίζουμε για τα θέματα του Ηρακλείου τώρα στην προεκλογική περίοδο. Ο καθένας από εμάς και ως Ηρακλειδές, και όχι μόνο εγώ, για όνομα του Θεού, στα δύσκολα χρόνια του Ηρακλείου προσπαθήσαμε με τις δυνάμεις που είχε ο καθένας να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε να σώσουμε. Είτε αυτό ήταν από την ΠΑΕ, αλλά βέβαια το μεγάλο μας πρόβλημα, το οποίο παραμένει και σήμερα, είναι ο ερασιτέχνης Ηρακλής. Μία κατάσταση δυστυχώς τραγική. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχουμε και τυπικά, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να μιλάμε ότι κάποτε υπήρχε ο Ηρακλής. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω και απέναντί μου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κάποτε ήταν το γήπεδο του Ηρακλή. Το οποίο το έδωσε για να φτιάξουν τα πανεπιστήμια. Για να φτιαχτεί το πανεπιστήμιο, με την υπόσχεση ότι θα κατασταθεί ο συγκεκριμένος χώρος και θα φτιαχτεί το γήπεδο του Ηρακλή. Και δυστυχώς περάσανε τα 100 χρόνια και ο Ηρακλής δεν έχει ακόμα γήπεδο. Και λίγο πιο πάνω βέβαια βρίσκονται οι χορτατζίδες, η ιστορική έδρα του ερασιτέχνη Ηρακλή. Ένας χώρος, ο οποίος έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα, είναι η φυσική του θέση. Και βέβαια η προσπάθεια που έγινε και τη γνωρίζουμε όλοι μας, να διαλυθεί το ιστορικό σωματείο του Ηρακλή, να διαγραφεί από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και να περιέλθει η περιουσία του στο ελληνικό δημόσιο και από εκεί στο ΤΑΙΠΕΔ για να μπορέσει να εξαπλωθεί και αυτή. Και βέβαια η κινητοποίηση των φιλάθρων του Ηρακλή, του νομικού κόσμου του Ηρακλή προς την περιφέρεια, τουλάχιστον προς το παρόν πήραμε μία ανάσα, μία αναστολή όλες αυτές τις διαδικασίες, και γι' αυτό είπα ότι τυπικά ακόμα υπάρχουν. Τώρα τι μπορεί να γίνει με το αφημί που είναι μπλοκαρισμένο και δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί ο Ηρακλής? Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και όχι εκλογική. Ναι, μεν έχουμε τις εκλογές, αλλά μιλάμε για τον Ηρακλή. Έχουμε τα πορίσματα από τους ελεγκτικούς φορολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δυστυχώς είναι καταπέλτης σε βάρος του ερασιτέχνη Ηρακλή και των φυσικών προσώπων που λειτουργήσαν εκείνη τη περίοδο στον Ηρακλή. Αυτό που πρέπει να διαχωρίσουμε και να είμαστε και σε κάποια πράγματα να είμαστε ξεκάθαροι. Το πρώτο πράγμα που και προσπαθήσαμε και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, το κάναμε και πολύ πριν τις εκλογές, αλλά είναι και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αυτό που δεσμευόμαστε δεν θα χαθεί ούτε ένας πόντος από την περιουσία του Ηρακλή. Και με νομοθετική ρύθμιση και μάλιστα σύντομα με την ανάληψη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσουμε νομοθετική, να πάρουμε νομοθετική πρωτοβουλία για το ακατάσχετο της ακίνητης και της κινητής περιουσίας του Ηρακλή. Από εκεί και πέρα όμως έχει ανοίξει ένας γολγοθάς με τις προσφυγές, οι οποίες σωστά κινήθηκαν όσοι άνθρωποι εκεί τη στιγμή ανέλαβαν ανεπίσημα τις τύχες του Ηρακλή για να μην διαλυθεί τελείως. Έχουν κατατεθεί προσφυγές, θα περιμένουμε αυτή τη δικαστική εξέλιξη και θα πρέπει να βρούμε και εκείνον τον τρόπο της νομοθετικής ρύθμισης για να μπορέσει να κινηθεί ο Ηρακλής. Όπως επίσης, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι επιχορηγήσεις προς τα ερασιτεχνικά σωματεία και με εύκολο τρόπο, με νομοθετική παρέμβαση και με υπουργικές αποφάσεις, να είναι και αυτές ακατάσχετες. Αλλά για να λειτουργήσει πλήρως το σωματείο με την αρχική του μορφή, με το αφημί ξεκάθαρο, θα πρέπει να περιμένουμε και τις απαντήσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει πολύ πιο οργανωμένα βέβαια ο ερασιτέχνης Ηρακλής να παρέμβει για να δικαιωθεί. Γιατί εδώ έχουμε το εξής παράλογο φαινόμενο, και δεν είναι μόνο στο Ηρακλή, αλλά αυτός μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Έχουμε από μια μεριά ένα σωματείο, μια ένωση προσώπων, την οποία βέβαια κάποιοι άνθρωποι κατά τις χρονικές περιόδους το διοικούσαν, οι οποίοι φέρουν και τεράστιες ευθύνες για αυτό το πράγμα και δεν πρέπει ούτε να τις αποκρύπτουμε, και πιστεύω ότι και ο κόσμος του Ηρακλή και την ευθύνη του μπορεί και την αναλάβει, και δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στην αφάνεια.
είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν χρονικές περιόδους το ανεξέλεκτο των μηχανισμών ελέγχου προς τα αριστεχνικά σωματεία και μπήκαν σε μια διαδικασία, κάποιοι από αυτούς προς ιδίο όφελος και κάποιοι βέβαια, και εδώ πρέπει να γίνει και ένας διαχωρισμός, στην προσπάθεια για να μπορέσουν να κινηθούν τα αεραστεχνικά σωματεία και κατά κύριο λόγο τότε ήταν η εποχή με τον Βόλι. Απλά εμάς μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μόνο για τον Ηρακλή υπήρξε αυτή η κατάσταση, επειδή ήμουν στην ΕΡΤΡΙΑ και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μόνο για πελάτες του Ηρακλή ασχολήθηκαν. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, αφού όλοι λίγο πολύ, από ό,τι ξέρουμε, λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο. Είναι τυχαίο. Αν ο Ηρακλής δεν είχε αυτή τη στιγμή αυτή την ακίνητη περιουσία, στους χώρους που έχει αυτή την ακίνητη περιουσία, μπορεί και να μην συζητούσαμε σήμερα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα η ακίνητη περιουσία του Ηρακλή. Θέλουν να τη δώσουν σε ιδιώτη, θέλουν να την ξεπουλήσουν στο όνομα των χρεών που έχει δημιουργήσει ο ερασιτέχνης με τη γνωστή ιστορία, για να μπορέσουν κάποιοι να καρποθούν αυτό. Αυτό τους λέμε ότι δεν πρόκειται να περάσει. Περιουσία του Ηρακλή δεν θα πειραχθεί από κανένα και για κανέναν τρόπο.